Κατά, επί της αρχής, κατά, ναι. όπως τοποθετηθήκαμε εξάλλου και στην πρώτη συνεδρία, τη χθεσινή, επί της αρχής. Ε, όπου και τονίσαμε τον προσανατολισμό και τις κατευθύνσεις που διέπουν το, το νομοσχέδιο που συζητούμε, ε, γεγονός που καθορίζει βεβαίως και την, ε, την ψήφο μας, επί της αρχής. Ε, όπως είπαμε, κάποια άρθρα που έστω διευκολύνουν κατά τη ε, τους ε, κυρίως εργαζόμενους ε, θα είμαστε ε, θετικοί όμως ε, αυτό που δεν αλλάζει φυσικά και ο, στη βασική, οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου ή στο σύνολό όταν θέλετε το, το, το νομοσχέδιο ε, ακολουθεί την πεπατημένη μια πολιτική η οποία εφαρμόζει όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση στον χώρο τη υγεία αλλά και όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει διαχρονικά. Μια πολιτική που έφτασε το δημόσιο σύστημα υγεία στην κατάσταση που όλοι βιώσαμε, όλο ο ελληνικό λαό βίωσε, ειδικά την περίοδο τη πανδημία, με τα τεράστια προβλήματα. Και φυσικά με τα ίδια υλικά και την ίδια πολιτική συνεχίζεται και αυτή την περίοδο και την επόμενη, αλλά προϊονίζεται ακόμα πιο ε, 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 εφαρμογή αν θέλετε της πολιτικής ε, στον τομέα της υγείας με πιο ενισχυμένα τα ε, χαρακτηριστικά της της δημόσιας υγείας ε, με πιο ενισχυμένα τα χαρακτηριστικά της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικής ε, λειτουργίας προϋπόθεση για αυτά αποτελεί φυσικά και αποτελούν βασικά, βασική προπόθεση για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής που όλοι την αποδέχονται, όλα τα κόμματα. Είναι ποιο. Οι εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών, όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία. Και αυτό δεν είναι τώρα με την πανδημία και με τα έκτακτα μέτρα και με το, όλο αυτό το φάσμα των εργαζομένων με την πανσπερμία εργασιακών σχέσεων που προσλήφθηκαν των ολιγόμενων συμβάσεων με ημερομηνία λήξη. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακριβώς στη, στη λογική ή αν θέλετε στην, ε, στην κατεύθυνση, υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Το πώς δηλαδή το κράτος θα αποσύρεται και στον τομέα εμπροκειμένου της υγείας από το όποιο κόστος για αυτό, προκειμένου τα κεφάλαια που θα... Ε, ε, δεν θα διοχετεύονται στη δημόσια υγεία, να διοχετευτούν στην ενίσχυση του κεφαλαίου ποικιλοτρόπω. Είτε με φοροαπαλλαγέ, είτε με απευθεία που αναφέρεται μέσα και το νομοσχέδιο, είτε με, απευθείας, με φοροαπαλλαγές, είτε με εισφοροαπαλλαγές, είτε με αναπτυξιακούς νόμους, είτε με ζεστό χρήμα, αν θέλετε, για να επενδύσουν. Κύριο, και φάνηκε βεβαίως και από το νομοσχέδιο το τελευταίο, το νο... το τελευταίο το εργασιακό, το νόμο έκτρωμα δηλαδή, το τι, ποια στρατηγική υπηρετείται. Στα πλαίσια φυσικά αυτού του συστήματο και από την παρούσα κυβέρνηση όπω και από τι προηγούμενε. Το πώ δηλαδή ο εργαζόμενο θα είναι πιο φθηνό και από την άλλη μεριά πώ θα μπορεί το κεφάλαιο να εκμεταλλεύεται ε, χωρί κανένα ε, όριο το, τον εργαζόμενο στην κατεύθυνση τη ενίσχυσης της κερδοφορίας του. Ε, έτσι, λοιπόν, η αντίρρησή μας στο νομοσχέδιο ε, έγκυται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας, λοιπόν, είναι ότι συνεχίζεται, διαιωνίζεται, επεκτείνεται, αν θέλετε, η προσωρινή και ορισμένου χρόνου σχέσης εργασίας, η ενίσχυση και η ενίσχυση του, συσχή, του συστήματος των μετακινήσεων των υγειονομικών από μονάδα σε μονάδα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Και φυσικά σε κανένα σημείο του, του νομοσχεδίου δεν γίνεται λόγος για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ή πολύ περισσότερο για μονιμοποίηση όλων αυτών των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με όλες αυτές τις ελαστικές μορφές εργασίες και τις παντού είδους συμβάσεις, αναγκαίοι για το σύστημα, όχι μόνο σε έκτακτες ανάγκες που περνάει η χώρα μας, αλλά σε καταστάσεις κανονικής ε, λειτουργίας του συστήματος. Γιατί και πριν υπήρχαν τα τεράστια κενά, πολύ δε περισσότερο σήμερα και αύριο, όπου λίγο ως πολύ λείπουν 30.000 προσωπικό από τις δημόσιες δομές ε, υγείας. Ανταυτού η κυβέρνηση φυσικά και μπροστά στην πανδημία προχώρησε σε μια σειρά από προσλήψεις ε, επικουρικού, Προσωπικού με, συγκεκρι... με ορίζοντα συγκεκριμένο ε, χρονικό ορίζοντα, ε, χωρί, όπω διεκδικούσαν και οι νοσοκομιακοί γιατροί και διεκδικούν, αλλά και πριν από την ε, πανδημία, ε, τι προσλήψει, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματο με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη ε, απασχόληση και με ε, ε, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Μια σειρά από άρθρα λοιπόν επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε. Και όλοι τουλάχιστον από τα άλλα κόμματα τους στυλιτεύουν τους τρόπους, τις παρατάσεις δηλαδή, συμβάσεων που αφορούν γιατρούς, διοικητικό προσωπικό, είτε για τρεις μήνες που είναι η πλειοψηφία των άρθρων στα πλαίσια των, πράξεων νομοθετικών, των προβλέψεων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκαν πέρυσι, αντίστοιχα σε κέντρα φιλοξενίας, και την αριθμό. Αυτό που κυριαρχεί στο νομοσχέδιο, με δύο, δύο λέξει που κυριαρχούν, είναι παράταση και μετακίνηση. Και αλήθεια τώρα. Ακριβώ το ότι προβλέπεται, αν, αν, μη τι άλλο, σε, αν όχι σε όλα τα άρθρα, στην πλειοψηφία των άρθρων που έχει να κάνει, που πραγματεύονται τι εργασιακέ σχέσει ή του εργαζόμενου υγειονομικού σε διάφορου τομεί, από νοσοκομεία μέχρι τόμοι, μέχρι ε, εωδή και πάει λέγοντα. Παντού η ανόχη σε όλα, στα περισσότερα μετακίνηση αναφέρεται. Παράταση πρόσληψη, μετακίνηση. Πρόσληψη, παύλα, μετακίνηση. Στα τόμοι, για παράδειγμα, ή στον ε, εωδή. Και ρωτάμε. ο νοσοκομείο. Ένα παράδειγμα αναφέρω. Πάμπολα μπορούμε να πούμε. Ένα ε, ο νοσοκομείο. Στέλνουν του γιατρού στα εμβολιαστικά κέντρα που ανοίξετε για να εμβολιάζεται ο κόσμο με τεράστιε ελλείψει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, το προσωπικό νοσηλευτικό κτλ. που μετακινείται για, τις, για, την, για, την, υλοποίηση των εμβολιασμών από το θριάσιο λείπουν από τι θέσει του, από το πρωινό ωράριο, από τι εφημερίε, από, το, από τα εξωτερικά ιατρία. Και εδώ είναι ζήτημα. Περνάμε σιγά σιγά, λέτε, στην κανονικότητα. Λοιπόν, πότε θα ανοίξουν τα χειρουργεία, τι θα γίνει με τι τεράστιε λίστε που υπάρχουν, και παράλληλα μετακινείται προσωπικό για τον εμβολιασμό, δημιουργώντα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργία. Αναφέρουμε στο Θρειάσιο και πάλι, και όχι μόνο, σε μια σειρά από νοσοκομεία. Και πάνω στην περιοχή μου, στη Θεσσαλία, τα ίδια γίνονται. Λοιπόν, ε, με αποτέλεσμα τα προγράμματα εφημεριών να υφίσταται μεγάλη πίεση οι συνάδελφοι που παραμένουν στο νοσοκομείο να εφημερεύουν επιπλέον, αν θέλετε, με επιπλέον ε, εφημερίες. Δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτο. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα νοσοκομείο, το οποίο περνάει σιγά σιγά, να το πω έτσι, που μετατράπηκε και αυτό σε COVID, που ε, ανοίγει σιγά σιγά και υποδέχεται περιστατικά για νοσηλεία και πάει για διερεύνηση, για αντιμετώπιση. Κάθε είδου βέβαια όλα τα περιστατικά που είναι αναγκαία. Και δείτε τώρα, ενώ ε, κυριαρχούν ε, οι σχέσεις εργασίας του προσωπού ή αν θέλετε οι, μετα ε, οι, οι παρατάσεις των ε, 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 ελαστικών μορφών εργασίας δείτε τι κάνετε στο άρθρο 18 ε, που κατά τη γνώμη αποτελεί και μια ρύθμιση λαγό για την νομιμοποίηση της παράτασης του εργάσιμου βίου με άλλο θηπτή, την πανδημία ε, εδώ δεν χρειάζεται προσωπικό αυτό και αν είναι δείγμα, να το πω έτσι γραφής, για την αναγκαιότητα πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Και βέβαια το άρθρο 18 που αναφέρεται στην παράταση χρόνου παραμονής πέραν του 67ου χρόνου της ε, ηλικία. Αντίστοιχα, ε, δεν θα αναφερθώ τώρα στα άρθρα, τι γίνεται στα άρθρα 83 και 84, όπου εκεί σε αυτά επίσης γίνεται, δίνεται παράταση... Ε, Αρμοδιότητα άρθρα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων. Όπου και εκεί δίνεται. Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε λίγο χρόνο τώρα, δεν γίνεται. Είναι πολλά τα άρθρα. Λοιπόν, ε, δίνεται παράταση τρίμηνη σε τομεί ε, καθαριότητα, απολύμανση, φύλαξη ε, και των δύο Υπουργείων κτλ. Και, και την ίδια ώρα που αναφέρεται μέσα, είναι τα μοναδικά άρθρα που αναφέρεται αυτό μέσα, ανοίγει το δρόμο για του εργολάβου. Αυτό αναφέρει μέσα. Περί αναθέσεων κτλ., αφού λήξουν ή δίνεται η παράταση προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτού του είδου τι αναθέσει. Βέβαια, αυτό προμηνύει και σε πολλού άλλου τομεί των δημόσιων νοσοκομείων την είσοδο εργολάβων και άνοιγμα τη πόρτα περαιτέρω διάπλατα στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στο άρθρο 75, ενδεικτικά, έχουμε αυτό που λέμε ολοκληρωμένη έκδοση, έκδοση αυτής αυτή τη αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται και εσεί και η προκα, προ, σας στις κυβερνήσει. Και φυσικά οι μοντέρνε, σε εισαγωγικά το λέω, σχέσει εργασία, όπου οι εργαζόμενοι δεν θα ξέρουν από τη στιγμή που θα προσληφθούν ε, επικορικό προσωπικό δηλαδή, ε, δεν θα ξέρουν πού θα ξημερώσουν ε, την επόμενη μέρα, γιατί θα μετακινούνται. Οι προβλέψεις αφοράν Α, για, τις προς, για την πρόσφυγη και μετακίνηση επικουρικού προσωπικού στα, στις ε, τοπικές μονάδες υγείας. Ε, κάποια ερωτήματα, μάλλον δύο ερωτήματα, που προκύπτουν από το άρθρο 77 θα θέλαμε να, θέσουνε, θα, να θέσουμε, αφορά τους ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ που μετακινήθηκαν σε μονάδες συντακτικής θεραπείας κατά την περίοδο της πανδημίας και τη δυνατότητα να παραμείνουν στις ΜΕΘ. Πρώτον, ζήτημα ή αν θέλετε ερώτημα, πώς αντιμετωπίζετε. Το ζήτημα της εξειδίκευση στην εντατικολογία, που είναι κάμποσα χρόνια. Αυτοί οι γιατροί είναι ειδικευμένοι. Θα εξειδικευθούν εκεί, τι θα γίνει. Και δεύτερον, πώς αναπληρώνει ή θα αναπληρωθεί το κενό ε, από τις κλινικές, τμήματα, ε, από που, που προέρχονται οι γιατροί αυτοί οι οποίοι εντάχθηκαν στις μονάδες ε, εντατικής ε, θεραπείας. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο, κύριε Πρόεδρε, αν θέλει το δεύτερο άξονα, που αποτελεί κριτήριο καταψύξης του νομοσχεδίου, όπως είπαμε και χθες, είναι το γεγονός ε, το ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία, ενισχύοντας προκλητικά τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και τόσο στο ζήτημα της αποπληρωμής των χρεών τους, αλλά και τις αυξημένες πληρωμές για την πώληση υπηρεσιών των επιχειρήσεων στην υγεία προς το κράτος, αντί για την χωρίς αποζημίωση επίταξή τους. Αναφέρουν στο άρθρο 53. Έτσι ενδεικτικά, αντίστοιχα, στα άρθρα 63, 64, 65, που εισπράξετε και τα εύσημα, εξάλλου, από τους ε, αντίστοιχους ε, επιχειρηματικούς ε, φορείς, ε, γίνεται λόγος, δηλαδή, για το clawback για πολλωστή φορά κάνετε και εσείς, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, άλλο ένα δωράκι στους επιχειρηματίες. Ενώ είναι όντως σκέτη πρόκληση η παροχή προς τους επιχειρηματικούς ομίλους από το, από το κράτος, αυτά τα οποία χρωστάνε να τα αποπληρώσουν, αν τα αποπληρώσουν θα λέγαμε, σε 10 χρόνια, 120 δόσεις και μάλιστα άτοκα με το άρθρο 64. Και αντίστοιχα στο άρθρο 65 που κάνει άλλη μια προκλητική ρύθμιση οφειλών υπέρ των επιχειρηματιών στο φάρμακο με τις 36 δόσεις κτλ. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αφαιρθώ σε άλλα δύο άρθρα στο άρθρο 3 συγκεκριμένα που προβλέπει την αύξηση του όριου για την έναρξη της υποβοθούμενης αναπαραγωγής ακόμη, από τα 50 κύριε. στα 52 έτη. Πόσο χρόνο αίτια. θέλετε ακόμη, έχετε υπερβεί τα 13 λεπτά. Πόσο θέλετε ακόμη. Ε, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα έχουμε, πολλά έχουμε τα, τα έχουμε άρθρα. Έχουμε ακόμη μια συνεδρίαση. πρέπει να τοποθετηθούμε. Έχουμε και τη συνεδρίαση ε, Δευτέρας κύριε Πρόεδρε. Δευτέρα. Έχουμε και τη συνεδρίαση Δευτέρα. Ε, εντάξει, να αναφερθώ τουλάχιστον εντάχει στα 1 θέλετε. Δύο λεπτά, θέλε λοιπόν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν το άρθρο 3, που προβλέπει την αύξηση του ορίου για την έναρξη τη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από τα 50 στα 52 ε, έτη λόγω COVID, εμεί θεωρούμε ότι αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά δεν έχει σχέση με τον COVID. Έχει σχέση με την πάγια επιδίωξη να αυξηθεί η ηλικία για την εφαρμογή τη ιατρικώ υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, χωρί μάλιστα να στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα και μελέτε. Και επίση δεν είναι τυχαίο ότι η ρύθμιση αυτή συμπίπτει χρονικά με τη γενικότερη τάση να αξιοποιείται η μέθοδος αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει τι; τους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους που υποχρεώνουν τη γυναίκα, τα νέα ζευγάρια να παρατείνουν το χρόνο τεκνοποίησης. Και το δεύτερο, στο άρθρο 4 κύριε Πρόεδρε είναι η πρόβλεψη για την ίδρυση φορέων πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας από κοινοφιλή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εμείς λέμε ότι και η πρωτοβάθμια φροντίδα θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους. Και δείτε τώρα, ο χαρακτήρας μη κερδοσκοπικό που μπαίνει στο συγκεκριμένο άρθρο είναι φερετζές για το επόμενο βήμα ενίσχυσης της επιχειρηματική δράσης και στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει η εχει ανοιξει η βενταλια και προς αυτή την κατεύθυνση και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και από τη δική σας με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις στο παρελθόν. Θα ήθελα να βρεθώ εκεί, θα, ίσως με περισσότερο χρόνο. Θα το αφήσω για την ε, συνεδρίαση της Δευτέρας, κύριε Πρόεδρε, στην ε, Β' Ανάγνωση για το ζήτημα, του, τα ζητήματα μάλλον που άπτονται του άρθρου 6 για τους νοσηλευτές. Ε, και μερικά ακόμα ε, άρθρα. Ε, εντάξει, σας ευχαριστώ για την ε, ανοχή.